μπήκε στην ελεγχόμενη ζώνη του αεροδρομίου Καστελίου για να μεταφέρει μπετόν και μετέδιδε live εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ευαίσθητους χώρους της αεροπορικής βάσης, τη στιγμή που όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας. Έχει μια εκοφαντική κατηγορία που λέγεται κατασκοπία. Μετέφερε μπετόν σε ένα σημείο μέσα και τράβηξε σε βίντεο τη διαδρομή την οποία έκανε. Ασφαλώς είναι απαγορευμένο, αυτό δεν θεώρησε όμως ότι εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι παράνομο ή ότι θα βγάλει στη δημοσιότητα κάτι το οποίο απαγορεύεται και θα είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος της χώρας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Όλα αυτές οι σκέψεις δεν πέρασαν καν από το μυαλό του. Ο 40χρονος ακινητοποιήθηκε κατά την έξοδό του από την ασφάλεια της 133ης Μυναρχίας Μάχης του Καστελίου και συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μινώα που ειδοποιήθηκαν, ενώ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη για κατασκοπία. Όπως μεταφέρει ωστόσο ο συνήγορός του κ. Γιώργος Τιακάκης, ο 40χρονος αυτοκινητιστής εμφανίζεται σοκαρισμένος από τη σύλληψη και τη βαρύτητα που αποδίδεται στην πράξη του, καθώς όπως δήλωσε και στον εισαγγελέα, δεν είχε καμία πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της μονάδας, ούτε να χρησιμοποιήσει κακόβουλα το υλικό που βρέθηκε στο κινητό του. Ασφαλώς είναι απαγορευμένο, αυτός δεν θεώρησε όμως ότι εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι παράνομο, γιατί δεν είχε την εικόνα ότι εκείνη την ώρα κινηματογραφεί κάτι το οποίο απαγορεύεται. Και επίσης η κατασκοπία είναι αυτονοήτως αβάσιμη, διότι κάποιος ο οποίος κάνει κάτι τέτοιο δεν θα το αναρτήσει στο Instagram, αλλά θα το κρατήσει για άλλους σκοπούς. Αυτός είναι ο σκοπός του νόμου. Ο 40χρονος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε πως οι συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους κινήθηκε ανήκουν στην περιοχή απαγόρευσης λήψης φωτογραφιών και βιντεολειπτικού υλικού, επιμένοντας το επιχείρημα πως αν το κίνητρό του θα ήταν η κατασκοπία, δεν θα προχωρούσε στη δημόσια ανάρτησή του. Στις προσωπικές σελίδες που διατηρεί ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και συνάδελφοί του, φιλοξενούνται και άλλες εικόνες από τις εγκαταστάσεις του υποκατασκευή νέου αεροδρομίου. Και βέβαια αφελώς και χάρη να στεϊσμού να τραβήξει και για άλλους λόγους μια διαδρομή, το σημείο το οποίο κινείται εκείνη την ώρα, μην θεωρώντας ότι ούτε καν το παίρνουν σαν το μυαλό ότι είναι στρατηγικές εγκαταστάσεις και απαγορεύεται, και βεβαίως σοκαρίστηκε γιατί εκ των υστέρων συνειδητοποίησε τι έκανε και δεν είναι ανάγκη να το πούμε ότι μετάνιωσε. Εισαγγελέας και ανακριτής, συνεκτιμώντας ωστόσο την ασφάλεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων όσο και την τρέχουσα συγκυρία, άσκησαν κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 40χρονου αυτοκινητιστή που αναμένεται να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι.